φίλε. Η φωτοβολή αυτού του φάρου φτάνει μέχρι τα 24 ναυτικά μίλια. Ο φάρος λειτουργούσε με ασετιλίνη μέχρι το 1973 που ηλεκτροδοτήθηκε. Κάναμε τις βόλτες μας στην Αλεξανδρούπολη, υπέροχη πόλη με ωραία παραλία. Πεινάσαμε. Η Αλεξανδρούπολη φημίζεται ότι έχει το καλύτερο street food, δηλαδή γύρους, σουβλάκια και πολλά άρα που μπορούμε να βρούμε. Ρώτησα πού έχει τον καλύτερο γύρο και μου είπαν να πάω στο θείο. Στο θείο μου είπαν θα δοκιμάσω κάτι που είναι μπόμπα. Πάμε να δούμε. Γεια σου Μαρία! Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλώς ήρθες στην πόλη μας. Καλώς σας βρήκα. Δροσιά έχετε, κρύο? Έχουμε, ναι. Εδώ έχετε ζέστη όμως. Εδώ είμαστε καλά. Λοιπόν, ψάχνω να φάω, ναι, και μου είπαν ότι θα δοκιμάσω κάτι σε εσάς που είναι μπόμπα. Πάρα πολύ. Μπόμπα ωραίο ή πιάτο? Μπόμπα και ωραίο και πιάτο. Και τα δύο. Ωραία. Μπορείς να καθίσεις, θα σε σερβίρουμε. Ωραία. Είναι ένα πιάτο που είναι σπεσιαλίτα του μαγαζιού. Mm-hmm. Αρκετά φανταστική και για τρία άτομα ακόμα. Είναι ένα για τρία. Είναι ένα για τρία άτομα. Τέλεια. Περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες. Θα το απολαύσετε. Τέλεια. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, με ωραία τραπεζάκια και μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο. Καθίσαμε έξω όσο μπορούμε ακόμα να καθόμαστε. Φυσικά. Ναι, γιατί ο καιρός είναι και έτοιμος να βρέξει. Έχουμε βάλει την πυρίτσα μας δροσερή. Έχουμε σος εδώ, ναι, που πάει μαζί με το πιάτο. Ακριβώς. Πέραν των αλυφών που έχουμε αφήσει είναι έτοιμες. Έχουμε και μια συγκεκριμένη σος που λέγεται Ολλανδική. Ολλανδική σος. Την οποία κατασκευάζεται από το μαγαζί με συστατικά του μαγαζιού. Δεν είναι έτοιμη. Mm-hmm. Τα διάφορα συστατικά του βασίλειου που στην Ολλανδία δεν τα ξέρουμε όλοι όλα αυτά. Είναι μυστικές συνταγές, βέβαια. Είναι μυστική συνταγή του μαγαζιού, μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Και πέρα αυτό που κάτω από τα πάνε, το οποίο πάλι επίσης γίνεται στο συγκεκριμένο μαγαζί και μόνο. Και μόνο. Μας το φέρνει η Δώρα. Μας το φέρνει η Δώρα. Γεια σου, Δώρα. Γεια σας. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ όμως. Είναι η βόμβα που λέμε. Είναι η βόμβα των τριών ατόμων. Αυτό δεν είναι για τρία άτομα, είναι για παραπάνω σίγουρα. Είστε πολύ καλοφαγάδες στην Αλεξανδρούπολη, κάτω από τα δύο. Μάλλον μπορώ να το πω, ναι. Λοιπόν, η βόμβα που στοιχίζει, που είναι πάρα πολύ φθηνό σε τιμή. Είναι στα 8,90. Μόνο 8,90 όλο αυτό μαζί με τις αλυφές, μαζί με τις σως. Μαζί με τις πύρες, μαζί με όλα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όχι μόνο είναι τεράστιο το πιάτο, είναι και πολύ καλό σε ποιότητα γιατί όλα είναι νοπά, μου είπε. Όλα τα παν, τα κρέατα που αγοράζουμε είναι όλα νοπά, τίποτα κατεψυγμένο. Mm-hmm. Όλα παρασκευάζονται από εμάς, παχαρώνονται από εμάς, περνιούνται από εμάς και φυσικά σερβίρονται και φτιάχνονται από εμάς. Όλες τις δικές σας συνταγές, με τα δικά σας τα μπαχαρικά, τις ποσότητες και ακόμα και ο γύρος. Ακόμα και ο γύρος. Mm-hmm. Συνταγή του Βασίλη και αυτού του διευθυντή του μαγαζιού, ο οποίος την έχει φέρει συνταγή από μαγαζιά που έχει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ναι. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί δεν βρίσκεις εύκολα νοπό γύρω στην πόλη μας, γενικά σε άλλες πόλεις. Γενικά δεν βρίσκεις, ναι. Όχι, όλοι το έχουν κατεψυγμένο. Εμείς προτιμήσαμε να το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε λίγο ποιότητα. Βέβαια. Να ξέρει ο άλλος ότι τρώει ένα κρέας το οποίο είναι της ημέρας. Και όχι, ναι, να έχει μείνει στην κατάψυξη αρκετούς μήνες. Μπορεί να τρως γύρω ή σουβλάκι που είναι ένα πολύ γρήγορο φαγητό, αλλά εσείς επιμένετε και πατάτε στην ποιότητα. Ακριβώς. Και ότι όλα είναι νοπά και όλα είναι δικά σας, δικιά σας συνταγή. Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα χρόνια είναι το μαγαζί? Το μαγαζί έχει εδώ και 1,5 χρόνο που λειτουργεί. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, απευθυνόμαστε σε φοιτητές οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, η νεολαία της Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Και τελευταίο καιρό έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που μας έχουν στηρίξει. Τους ταΐζουμε στην ουσία, ναι, είτε μεσημέρια είτε βράδια. Mm-hmm. Περισσότερο στην νεολαία. Περισσότερο στους φοιτητές που έχει και πολλούς η Αλεξανδρούπολη, έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολλούς, αρκετούς. Πάρα πολύ ωραία και πάει και αργά μέχρι το βράδυ από ό,τι μου είπες πριν. Μέχρι 2,5 ώρα τη νύχτα έχουμε και delivery και κόσμο μέσα στο μαγαζί. Και delivery. Φυσικά, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή μου έχει σπάσει τη μύτη ο γύρος σε μένα,
Και όχι μόνο γύρω, τι κρέατα έχουμε μέσα, ξέχασα να σε ρωτήσω. Έχουμε βάλει γύρω χοιρινό, έχουμε βάλει μπιφτέκι γεμιστό με φέτα ντομάτα πιπεριά. Ωραία. Σνίτσελ γεμιστό και φιλέτο γεμιστό, κοτόπουλο. Και να πούμε και τη διεύθυνση που είμαστε, γιατί είμαστε κεντρικότατα. Είμαστε κεντρικότατα, mm-hmm. είμαστε Λεωφόρο Δημοκρατίας 330. Λεωφόρο Δημοκρατίας 330, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία και delivery. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, στην υγειά μας. Καλά, στην υγειά σου. Καλώς ήρθες λοιπόν και σε ξαναπεριμένουμε. Καλές δουλειές. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Φεύγοντας λοιπόν από την Αλεξανδρούπολη στον δρόμο μου προς Καβάλα, σταμάτησα και τι άλλο για φαγητό. Μου είπαν να έρθω στο Κεφάτο, εδώ στη Νέα Χιλή, για να δοκιμάσω εκτός από όλα τα υπέροχα κρέατα από το σουβλάκι, από το γύρο και πολλά πολλά άλλα, ένα ιδιαίτερο και διαφορετικό κλαμπ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Πέτρο. Σας βρήκα εδώ στη Νέα Χιλή, στο Κεφάτο, έτσι. Ένα διαφορετικό κλαμπ θα πάμε. Κλαμπ από γύρο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Βέβαια. Monkey in the jungle, watching a paper trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool, get the cool to shine. 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 Το κλαμπ γύρος είναι έτοιμο, μυρίζει τέλεια και είναι ήρθε η ώρα να το φάμε και να το δοκιμάσουμε. Είναι νοπό. Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Είναι ο ιός, ε. Ο ιός, ναι. Και δοκιμαστής. Δοκιμαστής. Δοκιμάζει. Ηθοποιός. Τα πάντα. Και το βλέπω να γίνεται και κάμεραμάν ή μάγειρας. Κάμεραμάν ή μάγειρας. Τι θέλεις. Θα δείξεις όταν μεγαλώσει, θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, είναι τουριστική περιοχή εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Έχει το καλοκαίρι ωραία beach bar και παραλία κάτω, σωστά. Σωστά. Και το χειμώνα εδώ με τις σχολές. Γιατί έχει και σχολές. Και την ιατρική σχολή έχουμε από τη μία μεριά και. Και την παιδαγωγική στο πανεπιστήμιο. Και το πανεπιστήμιο της παιδαγωγικής και της ιατρικής. Μια χαρά. Σε πολύ καλή τιμή. Στα 6 ευρώ είναι ο κλαμπ γύρω. Τώρα τον έχουμε σε προσφορά στα 7 με 2 κουτάκια βεργίνα ή 2 αναψυκτικά. Στα 7 ευρώ. 7 ευρώ αυτό. Και δύο βεργίνες κουτάκια ή δύο μπύρες ή δύο αναψυκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Και 6 ευρώ κανονικά είναι δύο ατόμων, υποτίθεται. Εγώ νομίζω ότι είναι παραπάνω. Δύο ατόμων είναι. Δύο ατόμων σαν και εμάς. Με το συνεργείο μου εδώ. Λοιπόν, όλα νοπά. Νοπά όλα τα κρέατα. Mm-hmm. Και ο γύρος κάθε πρωί έρχεται από το κυροπολείο κατευθείαν. Mm-hmm, mm-hmm. Με δική σας πατέντα ο γύρος, με δικιά σας... Τα χαρικά δικά μας, εμείς ναι. Λέμε και ναι, 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 ναι. Όπως και τα χοιρινά, τα χωριάτικα, τα κοτόπουλα, τα σουβλάκια, όλα είναι νοπά, είναι
Πρέπει να δεν έχω κάτι σε κατεψυγμένο. Εκτός ότι είναι σε γεμιστό. Βέβαια. Εντάξει. Και τα λοιπά και πάνε αρνησμένο. Εννοείται. Λοιπόν, και delivery βέβαια για όλους τους φοιτητές. Και οποιονδήποτε άλλον είναι εδώ δίπλα και θέλει. Οποιονδήποτε. Delivery είναι 12 το πρωί με 12 το βράδυ. Mm-hmm. Και εξυπηρετούμε και εδώ και στην delivery. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ καλές δουλειές, καλή συνέχεια. Να φάμε. Να φάμε. Ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, Παναγιώτη τρως. Παναγιώτη, πόσο χρόνο είσαι? 8. 8 είσαι. Mm. Τόσο μεγάλο, ρε παιδί μου. Φάει να μεγαλώσει κι άλλο. Αυτό κάνω. Λοιπόν, εγώ πριν πάω στο γενό, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα. Να σου πω για μας καταρχήν. Καλές δουλειές. Για μας. Ευχαριστούμε. Και να φτιάχνετε πάντα έτσι ωραία, μεγάλα και χορταστικά γεύματα. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on my groove on. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμα κατά τεθέν της Αλεξανδρούπολης. Είναι ο φάρος, είναι ο μεγαλύτερος φάρος που έχουμε στην Ελλάδα, 27 μέτρα. Κατασκευάστηκε από Ρώσους και χτίστηκε το 1876, ξεκίνησε να χτίζεται και ολοκληρώθηκε το 1878. Φτάσαμε λοιπόν εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, στα έτσι όμορφα γραφικά στενάκια, μπροστά έχουμε τη θάλασσα, την παραλία. Μια πάρα πολύ όμορφη πόλη που συνδυάζει και θάλασσα, αλλά και φυσικά βουνό και συνδυάζει και πάρα πολύ καλό φαγητό. Ήρθα εδώ λοιπόν στην οδό Μιαούλη, σε ένα πολύ πολύ ζεστό μαγαζί με ιδιαίτερη κουζίνα. Όχι ελληνική, αρμένικη, υπέροχη κουζίνα. Πάμε να δοκιμάσουμε.
Κάρεν, θα μας κάνεις αρνίσιο σουβλάκι σήμερα με αρμένικο τρόπο, σωστά? Αρνίσιο σουβλάκι με αρμένικο τρόπο ψησίματος. Αρμένικο τρόπο ψησίματος. Και, και συνταγή αρμένικη, γιατί έχουμε τα μπαχαρικά μας. Μα το παγάζω τον τρόπο. Ό,τι πάτε με τους παππούτες, θα δούμε πότε να δείτε. Ωραία. Η αρμένικη κουζίνα ιδιαίτερη, πολύ κρέας. Στην Αρμενία τρώτε. Βουνίσκι. Και είναι και καλό κρέας, έτσι. Ναι. Καλή ποιότητα κρέατος. Και έτσι πολλά και ωραία μπαχαρικά, σωστά. Ναι. Τι μπαχαρικά, τι θα χρησιμοποιήσω? Μπαχαρικά χρησιμοποιώ από την Αρμενία που φέρνω αυτό εδώ. Είναι σαν το θυμάρι. Σαν το θυμάρι, ωραία. Είναι ένα είδος που ζητώνει 1600 και πάνω, δηλαδή εξόμενο. Α, ναι. Αυτό είναι μπλε βασιλικό που λέμε. Μπλε βασιλικό, ωραία. Είναι ξαλάτι πιπέρι. Και πάπρικα έχει. Ναι. Καυτερή πιπεριά, ε. Όχι, αυτή είναι έτσι. Α, είναι το χρωματάκι τώρα. Ωραία. 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 Αλατάκι. Τέλεια. Ομοιόμορφα απλώνεις πάντα το φαγητό. Για να είσαι να πέσει, να ξέρεις να μην είναι αντιρρό. Έριξε και το κρεμμύδι μέσα για να δώσει άρωμα στο κρέας, σωστά. Ναι. Ωραία, χοντροκομμένο ωραίο κρεμμύδι. Το έτριψες μαζί με το κρεατάκι που φαίνεται υπέροχο και το κρεατάκι. Έχεις ρίξει ντοματούλες σου εκεί πέρα πάνω στα κάρβουνα, ναι. Κατευθείαν πάνω στα κάρβουνα. Είναι, και τις μελιτζάνες. Είναι συνοδευτικό για τα. Για τα ψητά. Για να έχει και ισορροπία, ε. Γιατί είναι αυτό το λιπαρό και αυτό το πιο ελαφρύ για να κατεβαίνει πιο εύκολα, που λέμε. Για να παντρέψεις τα υλικά στο στομάχι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμες ντοματούλες και γρήγορα και πάνω στο κάρβουνο κατευθείαν. Για να απογειώσουμε τη γεύση, λοιπόν. Οι Αρμένοι τρώνε καυτερά ή όχι? Όχι πολύ, εντάξει. Δεν είναι πολύ στα καυτερά η κουζίνα τους, ε. Δεν είναι σαν την ελληνική. Mm-hmm. Τρώνε πιο βαρύ φαγητό με μπαχαρικά ή είναι πιο ελαφρύ? Όχι, πιο ελαφρύ. Για μένα είναι η ελληνική γεύση. Η μεσογειακή, ας πούμε, ναι, ελληνική, είναι πιο βαριά. Α, είναι κοντά. Είναι πολύ κοντά. Είναι κοντά στην Αρμένοι. Είναι εξαδέρφια, ωραία. Τέλεια. Και κάνεις τα μαγικά σου τώρα. Ναι, αυτά λίγο άρχισαν να θέλεις, λίγο να ξεκουραστεί, λίγο να μαριναριστεί. Τη μαρινάδα, όπως μου είπες. Δύο ρίτσες. Αυτό είναι. Αυτό. Για να τραβήξει να. Τη μαρινάδα, λοιπόν, να αφήνουμε 2 ώρες μέσα σε ψυγείο. Ούτε λάδια, ούτε ψήτια, τίποτα. Τίποτα, το αφήνουμε. Και καλύτερα να το αφήσουμε και όλο το βράδυ να μπουν μέσα έτσι τα υλικά που θέλουμε, αν έχουμε χρόνο. Είναι το ιδανικό. Είναι το ιδανικό, αν βιαζόμαστε όμως, το αφήνουμε έτσι ένα 2 ωράκι ίσα ίσα να πάρει τη γεύση. Έτοιμο αυτό. Τέλεια. Να κλείσουμε, να βάλουμε στο ψυγείο. Ωραία. Το σκεπάζουμε. Βούρνο στο ψυγείο. Μέχρι να περιμένουμε εμείς 2 ρίτσες περίπου να μπουν τα υλικά μέσα και να γίνουν τα μαγικά που κάνει ο Κάρεν, την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε. Για το αρνίσιο σουβλάκι θα χρειαστούμε 1 κιλό αρνίσια παϊδάκια, ένα φρέσκο κρεμμύδι, λίγη πάπρικα, μπλε βασιλικός, αρμένικο θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Να σας ζητήσω τη Λούση, λοιπόν, η σύζυγος του Κάρεν. Γεια σου, Λούση. Συμπαθέστατη, ευγενικότατη. Και καλή μαγείρισα από ό,τι βλέπω, ε. Προσπαθούμε να προσπαθούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ωραία. Αρμένικες συνταγές συνεχίζουμε και κάνουμε τι? Εγώ θα σας φτιάξω τώρα μία σαλάτα. Ωραία. Μία σαλάτα που είναι ανατολίτικη. Mm-hmm. Οι Άραβες το έχουν σαν αραβικό, οι Αρμένοι το βάφτισαν σαν αρμένικο. Τελικά ναι. Όμως, επειδή αυτοί οι έθνοι έχουν πάρα πολύ αρχαία ιστορία mm-hmm. και έχουν πολλές αναμίξεις πάνω σε αυτά τα χρόνια, δεν μπορείς πραγματικά να πεις ότι αυτό το φαγητό προέρχεται από αυτό. Είναι το... καθαρά αρμένικο, ναι, ή καθαρά. Είναι, ναι, 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 ναι. Και νομίζω ότι κάθε έθνος έχει επεξεργαστεί με τον δικό του τον τρόπο. Αυτό ακριβώς. Ο καθένας το εξελίσσει ναι, όπως ναι, θέλει ναι. και αναλόγως με τις γεύσεις του. Ναι. Mm-hmm. Εμείς τώρα που φτιάχνουμε το ταμπουλέ, mm-hmm. ταμπουλέ mm-hmm. λοιπόν θα φτιάξουμε, το κάνουμε πιο δροσερό. Ωραία. Γιατί στην αράβικη κουζίνα μπορεί να.
συναντήσετε με πολύ μαϊντανό mm-hmm. και να λέγεται καμιά φορά και μαϊντανό σαλάτα. Δεν είναι όμως αυτό που φτιάχνουμε. Μαϊντανό σαλάτα να λέγεται. Έχει τόσο πολύ, δηλαδή που είναι το βασικό. Όχι σε εμάς. Mm-hmm. Εμείς το κάνουμε πιο δροσερό, mm-hmm. πιο ευχάριστο να τρώγεται και πάνω απ' όλα με το κρέας να συνδυάζεται. Αυτό έχω καταλάβει για τους Αρμένιους. Ναι. Επειδή έχουν πολύ κρέας και έτσι γεύσεις δυνατές δηλαδή στο κρέας, συνδυάζουν κάτι πολύ ελαφρύ για να είναι πιο ωραίο έτσι και να είναι πιο σερβιμένο. Έτσι ακριβώς. Και πολύ σωστό για τη γεύση, πολύ ωραίο. Και ιδιαίτερα σε εμάς που τα κρέατα όλα είναι ψητά και είναι mm-hmm. της ώρας, mm-hmm. ακόμα και οι σαλάτες είναι της ώρας ή είναι φρέσκες σαλάτες mm-hmm. που δεν θα επιβαρύνει το στομάχι. Το στομάχι θα είναι βαρύ και το συνοδευτικό και το κρέας. Ναι, ναι. Αλλιώς οι Αρμένοι στην κουζίνα τους έχουν βαριά φαγητά. Βαριά. Και συνήθως χρησιμοποιούν πολύ βούτυρο. Mm-hmm. Όχι λάδι. Βούτυρο που το κάνουν μόνοι τους όμως. Το έχω ακούσει από Αρμένιους. Χωριά, ναι, ναι, ναι. ναι. Mm-hmm. Πάρα πολύ βούτυρο. Πάρα πολύ βούτυρο, ναι. ναι, ναι. Δηλαδή, να σας πω ότι το λαντάκι το χρησιμοποιούσαμε πολύ ελάχιστα. Σπάνια, ναι, ναι, mm-hmm. ναι. Δηλαδή, το λαντάκι θεωρόταν κατά κάποιο τρόπο το φτωχάδικο. Α, ναι. Ναι, να φανταστείτε. Ήταν το φτωχό δηλαδή το λάδι. Ναι, να φανταστείτε. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτοί που είχαν την ικανότητα για καλό φαγητό έπρεπε οπωσδήποτε να χρησιμοποιούν βούτυρο. Αν μπορούν και σπιτικό καλύτερα. Μάλιστα. Αυτά. Τι λίγα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, εγώ έχω μουσκέψει το πληγούρι. Mm-hmm. Ναι. Το πληγούρι ήδη είναι μουσκεμένο. Μία συμβουλή που μπορώ να δώσω σε όλες τις κυρίες που με ρωτάνε πολλές φορές, mm-hmm. το πληγούρι δεν θέλει μουσκεμά με ζεστό νερό. Όχι. Δεν θέλει. Εγώ έτσι το κάνω. Όχι. Για πες μου να το κάνω αλλιώς. Βγάζει το αλεύρι, αυτό το. Πώς το λένε. Δεν είναι, μετά δεν είναι γευστικό. Πρέπει να μουσκευτεί με κρύο νερό. Με κρύο νερό. Και περίπου mm-hmm. θα μουσκέψουμε το πληγούρι μέχρι πάνω το νερό θα είναι. Αυτό θα φουσκώσει. Ναι. Και δεν θέλει πολλές ώρες. Ακόμα πριν 2 ώρες να το κάνετε, μπορεί να είναι έτοιμο mm-hmm. και μισή ώρα και μία και δύο, τέλος πάντων. Δεν ναι. χρειάζεται να αφήσετε όλη νύχτα όπως το κάνουμε στα φασόλια, στο σιγάρι κλπ. Οπότε, και θα μαλακώσει και με κρύο νερό. Ναι, μάλιστα. Και ιδιαίτερα και μετά αυτό άμα ήδη είναι επεξεργασμένο, είναι βρασμένο mm-hmm. και κομμένο σιτάρι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν θέλει πολύ μουσκεμά. Θα γίνει μετά, θα χάσει την γεύση. Ναι, θα γίνει και να το... είναι και λίγο τραγωδικό. Λίγο σκληρούτσικο, ναι. Ναι, ναι, για να ναι. Είναι. Ωραία, οπότε θα βάλω εγώ το πληγούρι. Βασικά, εγώ το κάνω και λίγο με. Πώς το λένε. Τα βάζω σιγά σιγά και ναι. ώστε να ανακατευτεί και να μουσκευτεί και το πληγούρι, ας πούμε. Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. Που έβαλα, θα βάλω λίγο κόκκινο πιπεράκι να πάρει και χρώμα. Τέλεια. Θα το ανακατέψω λιγάκι. Mm-hmm. Θα βάλω τις ντομάτες μου. Ψιλοκομμένη ντοματούλα, λοιπόν. Ψιλοκομμένη ντοματούλα, ναι. Ψιλοκομμένες πιπεριές, δίχρωμες. Mm-hmm, για να δίνει και χρώμα αλλά και γεύση. Ναι, 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 ναι. Αλατάκι. Θα βάλω πάλι το πληγούρι μου. Α, έτσι το βάζεις σε στρώσεις εννοείς. Κατευθείαν, απλά, ναι, σε στρώσεις. Απλά θέλεις να ανακατεύεται πολύ καλά. Ναι, 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 ναι. Ξανά λίγο πάπρικα. Ναι. Ωραία. Βέβαια και με ανακάτεμα γίνεται όλη αυτή η δουλειά, αλλά... Έτσι το κάνεις σε ορόφους. Αυτό μπορείτε να το έχετε στο ψυγείο. Ναι. Και μετά να το ανακατέψετε στο σερβίρισμα mm-hmm. και θα τραβήξει, λοιπόν, αλατάκι. Είναι καλό να το αφήνουμε λίγο στο ψυγείο να ξεκουραστεί και να δώσει τα αρώματά του παντού, Καλό ναι. θα είναι, αλλά μπορεί η ντομάτα να βγάλει και πολλά υγρά. Πολλά υγρά. Πρέπει να σας φοβίζει. Mm-hmm. Γίνεται λίγο ζουμερή η σαλάτα. Καλό είναι αυτό, ωραίο είναι ναι, αυτό. Ναι. Το ανακατεύω. Οι Έλληνες έχουν και κάτι με τη βούτα. Ξέρεις, ό,τι βγάζει ντομάτα, ζουμί κτλ. Εμείς το βουτάμε. Λοιπόν, μαϊντανό μπόλικο, όχι mm-hmm. όμως υπερβολικά. Mm-hmm. Όλα τα υλικά λοιπόν τα θέλουμε ψιλοκομμένα για να μην έρχονται μεγάλα κομμάτια. Ναι, ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ντομάτες ψιλοκομμένες, mm-hmm. πιπεριές ψιλοκομμένες, το πληγούρι μουσκεμένο και. Είναι... Όταν το μισκεύω το πληγούρι δεν ρίχνω αλάτι μέσα, μόνο το νεράκι, τίποτα άλλο, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και λίγο αλατάκι mm-hmm. να πάρει γεύση. Mm-hmm. Και το ανακατεύω. Είναι τώρα έτοιμη η σαλάτα, αλλά όχι για σερβίρισμα.
Αυτή η σαλάτα, ξέρεις, εκτός από γευστικότητα, είναι και πανέμορφη. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν εικόνα. Έχει διάφορα χρώματα. Ναι. Είναι κεντροσερή, είναι γιατί το σερβίρουμε με λεμονάκι και λαδάκι. Και πάρα πολύ καλή για τον οργανισμό, έτσι. Ναι. Λίγο ακόμα πάπρικα. Mm-hmm. Θέλω να πάρει ένα χρώμα και λίγο γεύση ανατολίτικη. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Τα μπουλέ υπέροχο, υπέροχο και επιστρέφουμε σε λίγο. Για το ταμπουλέ θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια πληγούρι, μία ντομάτα ψιλοκομμένη, μία πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη, μία κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, ένα ματσάκι μαϊντανό, λίγο μαρούλι, πάπρικα και αλάτι. Όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα λοιπόν. Γέρνω από εδώ μυρίζει άλλα, γέρνω από εδώ μυρίζει άλλα και, ναι, και φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε το φαγητό που κάναμε, έτσι, τα σουβλάκια αυτά. Το ταμπουλέ που μας έκανε σαλάτα. Αυτά είναι τα λαχανικά που ψήσαμε. Ναι, ναι. Τα ψητά λαχανικά τα κόψαμε, ωραία, όμορφα. Αυτό. Είναι πυροσαλάτα αρμενική. Mm-hmm. Είναι μείγμα τυριών με σελός με μπαχαρικά. Μπαχαρικά, ωραία. Εγώ παίρνω ένα κομμάτι, ναι. Και. Αυτό έχει μόνο Ιταλία ψητά. Καταρχήν, πριν φύγουμε με την πυροσαλάτα την αρμενική, μου είπες ότι είναι η μητέρα της. Η μητέρα του Ροκφόρ, έτσι. Στην Αρμενία, εγώ δεν έχω δυνατότητα ούτε. Αυτό παλιώνεται αυτό το πυράκι, ανάποδα μέσα στο στάχτη, το φτιάχνουν δηλαδή, γιατί μόνο μέσα στο στάχτη αφήνουν ανάποδα και μου χρειάζεται. Μάλιστα. Και είναι ένα ωραίο τυρί, μοτάρ που λέμε. Μοτάρ. Μοτάρ. Εδώ είναι φρέσκο σαν γεύση. Φρέσκο, δεν προλαβαίνει να παλιώνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Στην Αυστραλία, άμα πήγε να πα, ζήτα σε εισαγωγέ, το αρμένει πολύ το παλιό το τυρί παλιωμένο. Είναι πολύ φανταστικό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έρχονται και η γεύση από τη μαρινάδα. Πάρα πολύ καλή ποιότητα στο κρέας καταρχήν. Έτσι. Και είναι νοστιμότατο. Και αυτά και τα άλλα που θα απολαύσουμε μαζί. Και έχουμε και αρμένικη πίτα. Την ξέχασα. Αρμένικη πίτα. Αυτό το λαβάς. Η κλασική. Η κλασική αρμένικη πίτα. Μαλακή και όμορφη. Α, εγώ το κόψα. Για πες μου. Λοιπόν, εσύ κάνεις εγώ εκτελώ. Ναι. Αυτά είναι μπουκίτσες που γίνεται με το λαβάς. Λίγο σαλάτα που γίνεται με το λαβάς. Αχα. Δηλαδή, τις αρεσκείες σου και στο σπίτι, δηλαδή τα... Έχω τα κάνω άλλη εκδίκη. Στο σπίτι μπορείς οτιδήποτε να βρεις, να βάζεις μέσα στο λαβάς, να φτιάξεις το σούσι. Αχα, κάνουμε αρμένικο σούσι δηλαδή. Η μαμά του σούσι. Και έτσι με τα χέρια είναι αυτό, έτσι γίνεται να... Ναι, μάλιστα. Μπορώ να φτιάξω για σένα. Οκ. Ναι, εγώ το... Ναι, φτιάξω εσύ. Άρα. Πω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να φτιάξω έτσι όπως μου αρέσει εμένα. Ναι. Το μαγαζί πόσα χρόνια είναι εδώ? 10 χρόνια. 10 χρόνια πάει το μαγαζί, ναι. Και... Επεκτείνεστε και μεγαλώνετε, σωστά? Μεγαλώσαμε τώρα πριν 2 χρόνια. Αυτό το πτέρυγα που είναι το κομμάτι αυτό το δωμάτιο. Ναι, είναι 2 χρόνια. Είχαμε αρχή μέχρι το 12. Μέχρι το 12, ναι. Το μικρό. Ναι. Εδώ ο Αλεξανδρόπουλος ανακοινώθησε, αγκάλιασε. Είναι πιο πολύ δουλεύουμε με τους τόπιους, με τους Αλεξανδροπουλίτες. Και βέβαια. Είναι το βοηθάνε, στείλουν κόσμο, χωρίς να τους ξέρω. Με στείλουν κόσμο, λένε ότι θα τους κάνω ένα άσχημο κόσμο όπως είναι. Όταν έχεις καλό προϊόν, έτσι είναι. Όταν έχεις καλή ποιότητα, έτσι είναι. Και όταν έχεις ένα τόσο όμορφο μαγαζί μέσα, τόσο ζεστό, με τόσο ωραία μουσική, φυσικά ο κόσμος ανταμείβει γι' αυτό. Και είστε και μερακλείδες στο φαγητό. Κάνετε πολύ καλό φαγητό. Πάρα πολύ καλό φαγητό. Και είστε πολύ φιλόξενοι.
I want to stay here with you. Νίκο, γράφουμε MBS από εδώ. Έχουμε φτάσει στα βορειότερα, στο βορειότερο μέρος της Ελλάδας. Είμαστε στο χωριό Σπήλαιο, ένα πάρα πολύ ωραίο και ήρεμο χωριό. Έχουμε αρκετές γυναίκες εδώ και μας περιμένουν στον γυναικείο συνεταιρισμό ΓΕΑ. Θα μας ετοιμάσουν ένα υπέροχο φαγητό και θα δούμε διάφορα προϊόντα που έχει μέσα αυτός ο γυναικείος συνεταιρισμός. Πάμε όμως, γιατί έχουμε ταξιδέψει πολύ και είμαστε αρκετά πεινασμένοι για ακόμα μία φορά. Ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι Χρυσούλα Ψεράκη. Χάρηκα πολύ και εγώ, είμαι ο Πέτρος. Είμαι μαγείρισα εδώ στη ΓΕΑ. Πολύ ωραία. Και ορίστε, περάστε να σας δείξω πώς μαγειρεύουν το κουσκούς. Πάμε να δούμε. Κυρία Χρυσούλα, σήμερα θα μας μαγειρέψετε κουσκουσάκι με λαχανικά. Ναι. Το οποίο μπορούμε να το σερβίρουμε με κρεατικά, όπως μου είπατε. Με τι? Με κρεατικά, είπαμε, μπριζόλες, ψητό κοτόπουλο, κεφτεδάκια, ό,τι ψητό κρέας είναι, σερβίρεται όπως σερβίρεις, ας πούμε, το πιλαφάκι που κάνεις, εμείς κάνουμε αυτό το φαγητό. Και πιο υγιεινό, από τις τηγανιτές πατάτες, ας πούμε. Ναι, φυσικά πιο υγιεινό. Ναι. Βάζουμε λαχανικά. Λαχανικά και γίνονται και πεντανόστιμα κιόλας. Με καλό λάδι το μαγειρεύουμε, βουτούρο δεν βάζουμε βιτάμινα και τέτοια, βάζουμε καλό λάδι, ελαιόλαδο βάζουμε. Ωραία. Και το μαγειρεύουμε. Χρειαζόμαστε, να τα πούμε λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε ανάψει και το μάτι. Πείτε μας τελικά που χρειαζόμαστε για τη συνταγή. Τα λαχανικά είναι κόκκινη πεπεριά, κολοκυθάκι, κρεμμύδι, καρότο και μαϊντανό. Ωραία, τα έχετε τέλεια κομμένα, Όλα, βέβαια, τέλεια κομμένα. Πολύ ωραία ψιλοκομμένα. Ναι, έτσι κόβουμε μέσα. Και ωραία, ξεκινάμε. Τώρα, ξεκινάμε να μαγειρέψουμε. Ωραία. Βάζουμε μπροστά το λάδι μέσα. Κυρία Χρυσούλα μας είπε λοιπόν ελαιόλαδο, ούτε βούτυρα, ούτε τίποτα. Έτσι, ωραίο ελαιόλαδο. Καλής ποιότητας, πολύ λίγο δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Όχι, για να... ανάλογα τώρα, ανάλογα με το φαγητό που ανάλογα την ποσότητα που θα κάνει, σίγουρα. Φυσικά. Για να βάλουμε τα λαχανικά μας και να μαλακώσουν μέσα, έτσι. Ναι. Ωραία. Το κρεμμυδάκι. Αυτό όλα μαζί τα βάζουμε, μπροστά βάζω το κρεμμυδάκι. Σαν τη μυρωδιά που έχει το κρεμμυδάκι όταν τσιγαρίζεται, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Φυσικά. Σου ανοίγει την όρεξη πάντα. Πάντα όταν τσιγαρίζεις, μας χωβολάει όλο το σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία. Το σπιτικό, το φαγητό, δεν μπορείς να το συγκρίνεις με το έτοιμο. Ναι, φυσικά. Και όσο πιο πολύ εμπειρία έχει μαγείρισα, καλή ώρα, έτσι δεν συγκρίνεται με τίποτα. Τα χρόνια, η εμπειρία είναι και τα χρόνια. Πολλά, άμα είσαι μεγάλη σε ηλικία και πολλά χρόνια έχω που δουλεύω εδώ μέσα, πολλά χρόνια. Η εμπειρία αυτό είναι. Εσείς τώρα πιο πολύ κρατάτε τις παραδοσιακές συνταγές ή κάνετε και κάτι πιο, ας πούμε, περισσότερο παραδοσιακά. Ωραία. Σπάνια, άμα ζητήσει κάποιος και κάτι διαφορετικό, το κάνουμε και αυτό. Αλλά περισσότερο με παραδοσιακά. Είμαστε παραδοσιακά. Γιατί, ναι, δουλεύουμε παραδοσιακά. Κάνουμε τα κουσκούσα, τα ιτκάδια, οτιδήποτε τον τραχανά, όλα είναι παραδοσιακά. Όλα είναι παραδοσιακά. Μαγειρεύουμε παραδοσιακά εδώ μέσα. Παραδοσιακά, νόστιμα. Βέβαια. Και όλα αυτά ξαναέρχονται στη μόδα, ξαναγυρνάνε. Γιατί είναι... Να θυμηθούν τα παιδιά πώς έτρωγαμε εμείς καμιά φορά, να μάθουν να τρώνε και αυτά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλύτερα και πιο υγιεινά. Να τρώνε και αυτοί. Αφού τσιγαρίσουμε καλά αυτά τα λαχανικά μας. Ωραία. Ναι. Πρέπει να θέλουν να μαλακώσουν λίγο αυτά. Λίγο να μαλακώσουν. Μετά ρίχνουμε το κουσκουσάκι, αυτό το τσιγαρίζω λίγο. Ωραία, τσιγαρίζουμε και το κουσκουσάκι μαζί με τα λαχανικά. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ανταλλάζουν όλα αυτά τις γεύσεις τους. Το κουσκουσάκι παίρνει τη γεύση από όλα αυτά τα λαχανικά. Δεν βάζουμε αλάτι μέσα. Γιατί? Γιατί έχει αλάτι αρκετό το κουσκούς. Και δεν βάζουμε αλάτι μέσα. Οπότε είναι αλμυρό το κουσκουσάκι, δεν βάζουμε αλάτι. Το κουσκούς είναι αλμυρό και δεν βάζουμε αλάτι μέσα. Όταν μαγειρεύουμε κουσκούς, όχι στα άλλα τα ζυμαρικά. Όχι στα άλλα τα ζυμαρικά. Ωραία. Τώρα ρίχνουμε και το κουσκουσάκι μας εδώ μέσα. Ωραία. Και συνεχίζουμε το τσιγάρισμα. Το καβούρδισμα. Συνεχίζουμε αυτό το καβούρδισμα, να πούμε χωριάτικα με το φόβο όπως το λέμε εδώ. Όχι, δεν, και εμείς έτσι το λέμε. Γιατί... Εντάξει, το καβουρδίζουμε καλά και το κουσκουσάκι μας. Ωραία. Αφού καβουρδιστεί καλά και αυτό, μετά θα ρίξουμε το νεράκι. Δεν είναι πολύ ωραία να μαγειρεύεις σε φωτιά παρά σε μάτι, καλύτερα. Κοίταξε, παραδοσιακά στη φωτιά μαγειρεύαμε, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Γίνεται πιο νόστιμο το φαγητό και καλύτερα μαγειρεύει. Πιο νόστιμο γίνεται, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πόσο η εξέλιξη έτσι είναι στα μάτια και στο ρεύμα και με φιάλες. Και μαγειρεύουν όπως και για πιο γρήγορα. Για πιο γρήγορα, βέβαια. Πιο γρήγορα γίνονται τα φαγητά τώρα, έτσι.
Λοιπόν, εμείς μέχρι να καβουρδιστεί το κουσκουσάκι μας, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, τι χρειαζόμαστε και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Μπαρέουλα. Για το κουσκούς με τα λαχανικά θα χρειαστούμε ένα σακουλάκι κουσκούς παραδοσιακό, μία κόκκινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι ξερό, ένα κολοκυθάκι ψιλοκομμένο, ένα καρότο ψιλοκομμένο, ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα ποτήρι ελαιόλαδο και αλάτι. Πολύ ωραία. Ναι, τώρα βάζουμε το νεράκι μέσα. Ρίχνουμε, προτιμάμε να έχουμε πάντα ζεστό νεράκι να ρίξουμε ναι, μέσα. Βραστό νερό. Βραστό, για να μην σταματήσουμε νερό, το φαγητό να βράζει. Να μην σταματήσει το νερό. Αν θέλουμε, μπορούμε να έχουμε ζωμό από κοτόπουλο, από μοσχάρι, ας πούμε. Αλλά για μας, για πιο αλαφρύ γίνεται, δηλαδή με νεράκι. Γίνεται έτσι. Με νερό, πιο αλαφρύ γίνεται. Δηλαδή, εσείς στο σπίτι που το κάνετε με μοσχαράκι, ας πούμε, μπορεί το μοσχαράκι εκεί που το βράσατε να ρίξετε το ζουμάκι μέσα. Μπορείς να βάσει εκείνο το ζωμό, δηλαδή να βράσει. Και με εκείνο το ζωμό. Τώρα αυτό πόση ώρα βράσιμο θέλει? Αυτό ούτε 10 λεπτά θα πάει να βράσει. Μόλις θα αρχίσει να πυκνώνει, το κλείνω, βάζω από πάνω μια άσπρη πιτσέτα, σκεπάζω από πάνω με το καπάκι, τα αφήνω και τραβάει το ζωμάκι και είναι έτοιμο. Έχει μέσα έτοιμο στην κατσαρόλα, μπορείτε να το δείτε. Πάμε να δούμε και το εργαστήριο, αφού έχουμε ένα 10 λεπτό μέσα. Γρήγορο το φαγητό, ε. Πολύ γρήγορα έγινε. Το φαγητό μας είναι αυτό σύντομο φαγητό. Ωραία. Για τις νέες νοικοκυρίες που θέλουν γρήγορα πράγματα, ε. Ακριβώς αυτό. Εσύ 20 λεπτά μέσα και από τη δουλειά να γυρίσουν προλαβαίνουν. Τσακ, πάμε το κάνεις. Ναι, ναι. Έχουμε μαζί μας... Συγγνώμη. Απλώς να σας πω ότι αν έχετε λαχανικά αυτά κομμένα, που τα κόβουν, παίρνουμε μια φορά τη δόση, τα κόψεις και τα βάζουμε στην κατάψυψη. Έρχεται από τη δουλειά, παίρνει μια κούφτα από αυτά τα λαχανικά και κάνει 20 λεπτά το φαγητό της. Αυτές είναι οι λύσεις οι ωραίες και όχι οι έτοιμα φαγητά. Όχι, όχι, έτοιμα όχι. Η κυρία Ζωή Φραγκούδη, πρόεδρος του συνεταιρισμού εδώ, του ΓΕΑ. Καλησπέρα σας. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη φιλοξενία και για το φαγητό. Εμείς ευχαριστούμε. Πολλά προϊόντα, ωραία προϊόντα. Δοκιμάζουμε ένα από αυτά εμείς εδώ. Εσείς πώς κινείστε, πώς πάνε τα πράγματα. Μιλήστε μου λίγο για το συνεταιρισμό γυναικών. Εμείς είμαστε στην προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια, από το 1998. Α, πάει χρόνια. Τον προηγούμενο αιώνα είναι ο συνεταιρισμός. Και η κύρια προσπάθεια είναι η αναβίωση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. Θεωρούμε ότι η τοπική κουζίνα είχε και έχει φοβερή δύναμη και μπορούσε να παρασύρει μια ολόκληρη κοινωνία προς τα μπρος. Με τις μικρές μας δυνάμεις το προσπαθούμε. Τώρα τι καταφέρνουμε θα δείξει. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε και σίγουρα καταφέρνετε κάτι καλό. Τι είναι το πιο δυνατό έτσι παραδοσιακό εδώ της τοπικής κουζίνας? Κουζίνα το παραδοσιακό και αυθεντικό έχει τον τοπικό τραχανά με τα λαχανικά. Τραχανάς με λαχανικά. Εμείς ψάχνοντας τόσα χρόνια σε στοιχεία ιστορικά, αυτό που είδαμε σε όλη την περιοχή, ότι είναι τοπικό, ιδιαίτερο τοπικό χαρακτηριστικό προϊόν της περιοχής γύρω από την Ανδριανούπολη. Το πιο πιθανό είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά νερά, υπάρχουν πολλά νερά και απέραντη κήπη και λαχανό και ναι. Θα δοκιμούσαν από παλιά εδώ πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά και υπήρχε ένας τρόπος για να συντηρήσουν, ήταν ένας τρόπος να συντηρήσουν τα λαχανικά που έβγαλε. Μάλιστα.
είναι σε, στην Ελλάδα δηλαδή, είναι ο τραχανάς μοναδικά γίνεται με λαχανικά στην περιοχή μας. Και όπου δεις ότι κάνουν αυτόν τον τραχανά, σημαίνει ότι προέρχονται... Κλεμμένη συνταγή από εδώ. Όχι κλεμμένη, είναι προσκλήσεις, ίσως έχουν μετακινηθεί πληθυσμοί από εδώ και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν καταγωγή πάντως από την περιοχή. Καταγωγή από την περιοχή και έτσι πως είναι τα πράγματα πλέον, σιγά σιγά το θέμα προχωράει, αλλά ο αυθεντικός τραχανάς με λαχανικά είναι από αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε, που μας επισκεφθήκατε, που προβάλλετε την προσπάθεια και στο επανειδήνει. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Εμείς ευχαριστούμε. Και πάλι να έρθει. Θα ξαναέρθει. Ξανά πάλι. Θα σας περιμένουμε. Τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε το φαγητό μας από εδώ που έρχεται. Εγώ μπορώ να δοκιμάσω, αλλά πριν δοκιμάσω, για να είμαι λίγο πιο ήσυχος, θα αποχαιρετήσω τους τηλεθεατές. Θα ανανεώσω το ραντεβού μου για ένα επόμενο ταξίδι στις γεύσεις, με πολλές γεύσεις, βαλίτσες γεμάτες έτσι εμπειρίες και θέλοντας να γνωρίσουμε καινούργια πράγματα. Και τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true. And every smile you give, your love it shines right through.